Χριστού μας θα διαβάσουμε από τη σελίδα 921. Από το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και το 11 εδάφιο. Ιώτα Έψιλον 11. Σελίς 921 κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Ιώτα Έψιλον 11, σελίς 921 κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Είπε δε, άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας» και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα, ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήρχε και προσεκολήθη σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια ναβός και χείρους και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από τον ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθείς θέλω υπάγωγη προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις τα ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιό σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των συντευτών, σφάξατε και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία, ήκουσε συμφωνία και χορούς, και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα, τι είναι ταύτα?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των συτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων μεταπορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σι πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμάς άεινα, και έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν». Όταν ο Ιωνάς ήταν στον λαό Ισραήλ και βασιλιάς ήταν ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος, τότε ο Θεός χρησιμοποίησε κατ' επανάληψη τον Ιωνά
για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ, για την ευλογία του λαού Ισραήλ, του λαού ο οποίος δεν περπατούσε ούτε ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος κάτω το θέλημα του Θεού. Ο Θεός όμως δεν έπαψε να αγαπάει το λαό του και να χρησιμοποιεί τον Ιεροβοάμ, τον Ιωνά προς μετάνοια και επιστροφή του λαού Ισραήλ προς ευλογία και προς σωτηρία. Και αν κάποιος από μας έβλεπε από εκεί τους Νινεβίτες και από εκεί τον Ιωνά, θα έλεγε μακάρι να ήμουν σαν τον Ιωνά, να με χρησιμοποιεί ο Θεός για τη δόξα Του, για την ευλογία των αδελφών μου, για τη σωτηρία των αδελφών μου, να με χρησιμοποιεί ο Θεός κατά το θέλημά Του. Μακάρι να ήμουν σαν τον Ιωνά. Και θα είχαμε δίκιο. Όμως δίκιο έχει αυτός που γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου και τη δύναμη του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο Θεός. Μετά το τέλος της υποθέσεως, εάν σταθούμε τώρα και δούμε από εκεί τους Νινεβίτες που η ασέβειά τους έφτασε, ξεπέρασε την τη γη και έφτασε έως ουρανού, τη μετάνοιά τους και την επιστροφή τους, την ταπείνωσή τους, τη σωτηρία τους και την ευλογία τους, και από την άλλη μεριά τον Ιωνά που δεν μπορεί να ξεπεράσει την αγανάκτησή του για την αδικία που έκαμε ο Θεός και έσωσε το λαό της Νινεβή. Σε καμία περίπτωση πια δεν θα θέλαμε να μοιάσουμε στον Ιωνά. Τώρα όμως έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μας πει μια ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι παραβολή ιστορία, μάλλον ιστορία, γιατί λέει είπε δε άνθρωπος της είχε δύο υιούς. Ένα γεγονός αληθινό. Ένας πατέρας, ένδοξος, άγιος, με πολλά, που δεν είναι η προτύπωση του παντοδυνάμου Θεού, και δύο παιδιά. Ο πρεσβύτερος και ο νεότερος, και ο νεότερος είναι και ο πιο αγαπημένος, συνήθως. Αλλά με ανθρώπινα συναισθήματα. Ο Θεός αγαπάει και τους δυο πάρα πολύ. Σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Ποιον θέλουμε να μιμηθούμε? Και τους δυο το ίδιο. Και επειδή ο μικρότερος είναι ίσως και ο πιο χαϊδεμένος, πολλές φορές θα λέγαμε τι κρίμα, είμαι ο μεγαλύτερος και ταλαιπωρούμε πιο πολύ από το μικρότερο που είναι πιο ήρεμος. Ίσως. Όμως, περνώντας λίγος καιρός, βλέπουμε την πορεία των δύο αυτών αδελφών. Ο ένας με μία καρδιά χαλασμένη και γοητευμένη από τη γη την μακράν και την εκχύληση της αμαρτίας, καταγοητευμένος, ψευδόμενος προς τον πατέρα του, διεκδικεί το ανήκον μέρος της περιουσίας χωρίς να του πει γιατί. Ο πατέρας τα ξέρει όλα, αλλά αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Ό,τι ζητάμε μας το δίνει. Πρόσεξε τι ζητάς. Πρόσεξε. Και πρόσεξε πως επιμένεις όταν ζητάς κάτι. Πρόσεξε. Ο Θεός θα στο δώσει. Γιατί είναι αγαθός και είναι πιστός στο λόγο του. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Γιατί ο ετών λαμβάνει. Και όταν ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός του είπε «Πάτερ, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει
το ποτήριον τούτο απεμού, το ποτήριον των θλίψεων, ο Θεός θα το έκανε, εάν δεν προσέθετε ο Ιησούς Χριστός, όχι όμως το θέλημα το δικό μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Και έτσι επανήλθε το σχέδιο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έδωσε τη δυνατότητα στο Θεό να εκλέξει Αυτός για Αυτόν. Φοβερό, αδερφοί. Να εκλέγει ο Θεός, να δώσω τη δυνατότητα εγώ, να εκλέγει ο Θεός για μένα. Γιατί υπάρχει άλλη δυνατότητα. Να εκλέγω εγώ για τον εαυτό μου ή να ζητάω από το Θεό να εκλέγει Αυτός αυτό που θέλω. Πολύ κοντά είναι όλα αυτά, δίπλα-δίπλα. Προσεύχομαι, Κύριε, ευλόγησέ με στη δουλειά μου να βγάλω πολλά λεφτά. Και ο Θεός λέει, αν βγάλεις παιδί μου πολλά λεφτά, θα χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Θα αλλοιωθεί η καρδιά σου. Θα αλλοιωθεί η σκέψη σου. Γιατί αυτός ο οποίος θέλει να πλουτίσει, εξάπαντος θα πέφτει σε πειρασμούς, σε παγίδες, σε επιθυμίες πολλές και ανόητες και βλαβερές, οι οποίες θα τον βυθίσουν σε όλεθρο και σε απώλεια. Γι' αυτό μη ζητάς αυτό που θέλει η καρδιά σου, να ζητάς αυτό που θέλει ο Θεός για σένα. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, η φιλαυτία θα έλεγα εγώ, το να θέλεις αυτά που εσύ θέλεις και να επιδιώκεις και να ζητάς αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Επαναλαμβάνω, θα πέσεις σε πειρασμούς, σε παγίδες, σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες τελικά θα σε βυθίσουν στον όλεθρο και στην απώλεια. Εάν προσεύχεσαι ο Θεός να σου δώσει αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Αν επιδιώκεις να κερδίσεις αυτά τα οποία θέλει η καρδιά σου και δεν δίνεις τη δυνατότητα στο Θεό να εκλέγει Αυτός για σένα αυτά που σε συμφέρουν και εδώ στη γη και στη ζωή την αιώνια. Καταλάβατε σε τι κίνδυνο βρίσκεται η ψυχή μας? Η ψυχή όλων βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο μεγάλο. Και η ψυχή όλων βρίσκεται σε κίνδυνο μεγάλο γιατί εξαρτάται τι θέλεις, τι επιθυμείς, πόσο θέλεις, πώς επιθυμείς και αυτά που θέλεις και επιθυμείς τι σχέση έχουν με το θέλημα του Θεού. Και ξαφνικά βλέπουμε δύο ανθρώπους, τα δύο παιδιά, ευλογημένα παιδιά και τα δύο, μέσα στην αγάπη του πατρός τους, να έχουν τα πάντα, ουδεμία έλλειψης. Και ποια είναι η διαφορά? Η καρδιά. Ο νεότερος θέλει τη γη την μακράν. Γιατί, πώς, έλατε. Δεν ήσουν ευχαριστημένος στη χάρη του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου? Δεν ήσουν ευχαριστημένος? Δεν απολάμβανες τα πάντα? Δεν ήσουνα πραγματικά ευλογημένος? Τι έπαθες ξαφνικά και θέλεις πράγματα χωρίς να ρωτάς και να ενδιαφέρεσαι αν τα θέλει ο Θεός?
να επιδιώκεις και να αγωνίζεσαι με όλες σου τις δυνάμεις για πράγματα χωρίς να ρωτάς ή χωρίς να λες, Κύριε, το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Και τα κατάφερε. Γιατί ο Θεός δεν χαλάει χατήρι. Ο Θεός δεν χαλάει χατήρι. Και εγώ στα παιδιά μου έλεγα πάντοτε και στη γυναίκα μου και στο σπίτι μας, εγώ δεν θα σας χαλάω ποτέ χατήρι, αλλά εάν αυτό που μου ζητάτε είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν σας χαλάω χατήρι. Αυτή είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι πάρε ό,τι θέλεις, αλλά η αγάπη είναι πάρε ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Πάρε ό,τι θέλει ο Θεός. Και ο Θεός θέλει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Τα κατάφερε, τα πήρε, πήγε στη γη την μακράν και εκεί απόλαυσε. Ό,τι ήθελε έκανε. Απόλαυσε όλα όσα ήθελε. Αλλά δεν έχει σημασία αν απολαμβάνεις αυτά που θέλεις. Σημασία έχει το μετά. Και το μετά ήταν θάνατος. Παγίδες πολλές, βλαβερές, ανόητες που οδηγούν σε θάνατο, σε όλεθρο και σε απώλεια. Δεν είχε να φάει. Μα τα είχε όλα. Ξέρετε τι θα πει το ανήκον μέρος της περιουσίας του πατέρα. Δεν έχει αρχή και τέλος η περιουσία του πατέρα. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να τα σπαταλήσει όλα. Όλα. Και άρχισε να πεινάει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάντησε να φυλάει γουρούνια και ο γουρουνάς να μην του επιτρέπει να φάει ούτε ξυλοκέρατα. Τώρα ποιον από τους δυο διαλέγεις να μοιάζεις, στον πρεσβύτερο ιό, που τι κάνει? Ποτέ εντολή του δεν παρεύει του πατέρα. Χρόνια τον δουλεύει. Ό,τι θέλει όλα δικά του είναι. Όλα όσα έχει ο πατέρας πλέον είναι όλα δικά του. Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις? Θα είναι ανόητο να πω ότι θέλω να μοιάσω στο νεότερο. Βέβαια στον πρεσβύτερο. Εργατικός στο έργο του Θεού, υπάκουος στο θέλημα του Θεού, ευλογημένος. Όλοι οι δούλοι τον σέβονται. Ακούτε τώρα χαρακτηριστικά. Όλοι οι δούλοι τον υπακούν, τα αφεντικό τους. Ένα αφεντικό. Πατέρας και αυτός. Συγχωρέστε με που θα το πω, αλλά ο Θεός μου δείξε ότι εγώ είμαι σαν τον πρεσβύτερο ιό, εάν δεν προσέξω. Έχω την εκτίμηση των αδελφών μου, εργάζομαι, υπηρετώ, αλλά τι σώη καρδιά έχω. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Τέλειος είμαι, συγχωρέστε με, τέλειος είμαι στα μάτια μου. Δεν έχω κανένα λάτωμα. Μετανοώ, επιστρέφω, μελετάω το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι στο ταμείο μου, κανένα ελάττωμα δεν έχω. Δεν είμαι σαν και αυτόν που αποστάτησε, που έφυγε, που ζει μέσα στην αμαρτία. Που τα χάνει όλα. Και ξαφνικά, ενώ δούλευε και εργαζότανε
σε τιμή, σε δόξα, γυρίζει και τι να δει. Το σπίτι του πατέρα του γλέντι. Χορούς. Χαρά, δοξολογία. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει. Κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει, ώστε εγώ που γύρισα από τη δουλειά του πατέρα μου, ο πατέρας μου έχει πάρει, ρωτάει έναν υπηρέτη, τι συμβαίνει? Λέει, ο πατέρας σου έσφαξε το μόσχο το στεφτό. Αλήθεια? Για ποιο λόγο? Γιατί ο αδελφός σου, ο πόρνος, ο μιχός, που σπατάλησε την περιουσία του πατέρα σου με πόρνες, μέσα στην εκχύληση της αμαρτίας, επέστρεψε και ο πατέρας άνοιξε το σπίτι, τον έβαλε μέσα και ό,τι δεν πρόσφερε σε σένα, το πρόσφερε σε αυτόν. Εγώ τι θα κάνω τώρα? Μα είναι δυνατόν αυτόν να τον ευλογεί ο Θεός τόσο πιο πολύ από μένα? Είναι δυνατόν? Τι Θεός είναι? Διάκριση δεν έχει? Ωραία, εντάξει, να τον δεχτεί. Βάλ τον εκεί σε μια γωνιά μέχρι να δούμε τη συνέχεια. Πραγματικά η μετάνοιά του είναι αληθινή? Να τον δοκιμάσουμε λίγο. Να δούμε. Μα μόλις ήρθε χαρά και πανηγύρια και το μόσχο το σιτευτό. Τι παραλογισμός είναι αυτός, πατέρα? Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Σε μένα όχι το μόσχο το σιτευτό δεν έσφαξες για μένα, αλλά ούτε ένα κατσικάκι δεν μου δώσες. Ούτε ένα κατσικάκι δεν μου πες, έλα εδώ να στο δώσω δικό σου, να φας και να ευχαριστηθείς με τους φίλους σου. Δεν μου το δώσες ούτε το κατσικάκι. Και σε αυτόν που σου σπατάλησε την περιουσία σου, που πόρνευε, που ζούσε ασώτος, σε αυτόν έσφαξες, γι' αυτόν το μόσχο το συντευτό? Δε σε θέλω τέτοιο πατέρα. Σαν τον Ιωνά. Δε σε θέλω. Αγανάκτησε. Ο ευλογημένος δούλος του Θεού αγανάκτησε. Το ευλογημένο παιδί του Θεού αγανάκτησε. Με τη λογική του πατέρα. Το σωστό. Αγανάκτησε με τη συγχωρητικότητα του πατέρα, με την αγαθοσύνη του πατέρα, με την αγάπη του πατέρα. Αλληλούια. Τι ωραία που θα ήταν να πει ο πατέρας σου είδε το γιο του που νεκρός ήταν και αναισθήθη, απολωλώσταν και ευρέθη, να επιστρέφει ολόβρωμος, άθλιος, και του είπε, πατέρα, ήμαρτος στον ουρανό και ενώπιόν σου, συγχώρεσέ με, δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Και δεν τον άφησε να πει τίποτα άλλο. Κάνε με σαν ένα το μισθωτό σου, και φωνάζει, φέρτε τη στολή την πρώτη, πλύντε τον, καθαρίστε τον, ευλογήστε τον και σφάξτε και το μόσχο το σιτευτόν. Τι ωραία που θα ήταν όταν τ' άκουγε αυτό ο πρεσβύτερος Υιός να πει, μπράβο πατέρα, δόξα Θεέ μου, είσαι ένδοξος, αληθινός, δίκαιος, είσαι αγάπη, σε εσένα θέλω για Κύριό μου και Θεό μου, τέτοιο Θεό θέλω εγώ, που να είναι συγχωρητικός, μακρόθυμος, ελεήμων, νυκτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, να μετανοεί και να μεταμελείται, όχι να μετανοεί, να μεταμελείται για το κακό. Τέτοιο Θεό σε θέλω. Τέτοιο πατέρα θέλω.
Κύριε Θεέ μου, τώρα το ερώτημα είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Τι Θεό θέλεις εσύ? Θέλεις ένα Θεό εν τη δικαιοσύνη, με αυστηρότητα, ή θέλεις ένα Θεό εν τη δικαιοσύνη Του με Χριστότητα? Τι Θεό θέλεις? Αλλά προσέξτε, τι κατάλαβα εγώ? Εγώ θέλω, είπα στο Θεό, εγώ θέλω να αντιμετωπίσω τη Χριστότητά Σου πάντοτε, την καλοσύνη Σου πάντοτε. Βέβαια κάνω λάθη, αλλά θέλω να με διδάσκεις, θέλω να μου το εξηγείς, να το καταλαβαίνω, να φτιάχνεις την καρδιά μου, να ταπεινώνομαι και να λέω συγχώρεσέ με και να μου λες εύχε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα θεστάθεις πιστό, σε πολλά θα σε καταστήσω. Εγώ ένα τέτοιο Θεό θέλω. Αυτόν τον Θεό δεν το θέλω και για τον άλλον, ναι. Τι Θεό θέλω για τον άλλον, ναι. Με βίτσα, με ξύλο, με ράβδο, με αυστηρότητα? Δεν θέλω ένα Θεό που εγώ θέλω να είναι ο ίδιος ο Θεός που συμπεριφέρεται και στον άλλον σαν και εμένα? Γιατί εγώ δεν κάνω λάθη? Δεν έκανα σαν κι αυτόν, ναι. Μπορεί να κάνεις και μεγαλύτερα εσύ. Και μην τα έχεις καταλάβει. Ποια είναι τα μεγαλύτερα? Πού πήγες, Ιωνά? Έφυγα. Δεν σε αντέχω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος? Της Νινεβή που η ασέβειά της έφτασε μέχρι τον ουρανό, στην άγνοιά της, ή στη γνώση σου που εγκατέλειψες το Θεό από αγανάκτηση? Ποιος είναι πιο αμαρτωλός? Τι νομίζεις? Ποιος είναι πιο χειρότερος? Ο νεότερος που πραγματικά ήταν στην εκχύληση της αμαρτίας, μετενόησε και επέστρεψε στον πατέρα? Ποιος είναι χειρότερος? Ή ο πρεσβύτερος που ήταν άψογος τύπος και υπογραμμός, κουστούμάκι, γραβατούλα, γονατιστός, ερχόταν νωρίς, έφευγε τελευταίος, αλλά δεν μπορούσε να έχει την καρδιά του πατέρα. Δεν μπορούσε να έχει την αγάπη του πατέρα. Δεν μπορούσε να μοιάσει στον πατέρα. Πόσο σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, είναι να ξέρουμε ότι, έλα εδώ να σου πω, εγώ ο Θεός δεν αγαπάω μόνο σένα. Κατάλαβες? Εγώ αγαπάω όλους αυτούς που εσύ δεν τους αγαπάς. Εγώ τους αγαπάω όλους αυτούς όπως αγαπάω και εσένα. Δεν αγαπάω μόνο εσένα. Αγαπάω και αυτόν που ήταν στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ακαθαρσία, στην εκχύληση της αμαρτίας. Και αυτόν τον αγαπάω όσο αγαπάω εσένα. Πρόσεξε όμως, εκμεταλλεύσου την αγάπη μου αγαπώντας κι εσύ. Μοιάσε σε μένα. Μοιάσε μου, γίνε πραγματικό ένα παιδί Θεού που αγαπάς και δεν χάνεις την αγάπη σου για κανένα λόγο. Όχι γίνεσαι συμμέτοχος στην αμαρτία. Δεν θα πας επειδή τον αγαπάς να τον βρεις στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ακαθαρσία για να του πεις αγαπάω. Όχι, ούτε ο πατέρας πήγε, ούτε το γιο έστειλε. Και τον Ιωάννα γιατί τον έστειλε? Τον Ιωάννα τον έστειλε για να πει ότι καταστρέφεται η Νινεβή. Τον έστειλε να πει ότι τέλειωσες, Νινεβή, τέλειωσες, δεν έχεις καμία ελπίδα. Σε 40 μέρες ο Θεός καταστρέφει την Νινεβή. Κατάλαβες? Αυτό είπε μόνο. Δεν είπε αν μετανοήσεις, έλα να σε βοηθήσω να μετανοήσεις, έλα. Αυτό δεν είναι δική του δουλειά. Δική του δουλειά είναι να υπακούει στο θέλημα του Πατρός. Η δική του δουλειά είναι να υπακούει στην εντολή του Κυρίου.
Ιωνά πήγαινε και κήρυξε το κήρυγμα που εγώ θα σου δώσω. Τίποτα άλλο. Σε 40 μέρες η Νινεβή καταστρέφεται. Μόνο αυτό θα πεις. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το ξαναδιαβάζω. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλη και κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς ε. Και κήρυξε ο Ιωνάς λέγον έτη ακόμη 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Δεν είναι κήρυγμα αγάπης. Είναι προφητεία καταστροφής. Ναι, αυτό είναι. Και σε εμάς ο Θεός σήμερα, σε μένα ο Θεός σήμερα, κήρυγμα καταστροφής μου είπε. Πρόσεξε, μην είσαι ίδιος με τον πρεσβύτερο Ιώ, ο οποίος είχε περηφάνεια, αυτοδικαίωση, επιλέξει. Ξέρεις ποιος ήταν ο πρεσβύτερος Υιός? Δεν ξέρω, όχι. Είχε υπερηφάνεια, είχε αυτοδικαίωση, είχε αυταρέσκεια, είχε πολλά παράπονα με τον πατέρα γιατί η συμπεριφορά του δεν ήταν σύμφωνη με τη γνώμη τη δική του και τελικά είχε χλιαρότητα και έλεγε εγώ είμαι πλούσιος, επλούτησα και δεν είναι κανείς σαν και εμένα. Και ο Κύριος είπε, εγώ αν δεν μετανοήσεις, μέλω να σε εξεμέσω. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα τις έσχατες ημέρες. Ποια είναι η γνώμη σου, τι πιστεύεις ότι είσαι? Πες, αδελφέ μου, να πούμε, αδελφοί μου, άθλιος και ουτιδανός, αχρίος δούλος. Κύριε, ελέησέ με. Αμήν.